Καλησπέρα σας. Μαζί σας και σήμερα από την εκπομπή Ανάδειξέ το, για να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε με τα ενδιαφέροντα θέματα που θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Ας δούμε το σχετικό βίντεο με τη σημερινή μας θεματολογία. Καλησπέρα, κυρία Τερζή. Καλησπέρα, κυρία Νικολαίδου. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ που είσαστε κοντά μας. Και εγώ για την πρόσκληση. Είστε η πρόεδρος και διοργανώτρια από το 5ο Φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στην Κόρινθο. Ναι, και ακριβώς. Ορισμένα γυρίσματα έγιναν και στο Λουτράκι, έτσι δεν είναι, στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό. Ναι, είχαμε προβολές και στο Λουτράκι, ναι. Και Ωραία. Κόρινθο και Λουτράκι. Ωραία. Μιλήστε μας έτσι λίγο για το θεσμό του φεστιβάλ αυτού. Πείστε μας κάποια πράγματα για την ιστορία. Αυτό ξεκίνησε το 2008, όταν έγιναν οι εορτασμοί για την ίδρυση της Νέας Κορίνθου. 150 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Κορίνθου, οπότε δώσαμε την ιδέα αυτή για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Κόρινθο και αγκαλιάστηκε από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορίνθου και υπό την αιγίδα του έγινε το πρώτο φεστιβάλ. Με πολύ μεγάλη απήχηση, όλοι οι προβολές γίνανε στο ΛΕΙ, όλες οι αίθουσες δείχνανε ταινίες. Θυμάμαι από τις 5 η ώρα είχαμε ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους και μεγάλου μήκους. Και ήταν καταπληκτικό γιατί είχαμε κόσμο από τις 5 η ώρα. Ωραία αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις ο κόσμος εδώ το κοινό της Κορίνθου πόσο σινεφίλ φαίνεται ότι είναι. Και γίνεται πάντα στην Κόρινθο και στο Λουτράκι ως τοποθεσία. Αυτό αφορά, ας πούμε, μια κίνηση για την ενίσχυση της περιοχής. Το γραφείο μας βρίσκεται στην περιοχή, οπότε λέμε αντί να πηγαίνουμε εξωτερικό, γιατί κάνουμε και το άλλο το φεστιβάλ στην Κύπρο, που είπαμε, λέμε γιατί όχι να μην γίνει και ένα φεστιβάλ να ξεκινήσει στην Νότια Ελλάδα. Το βραβείο που δίνουμε είναι ο Χρυσός Πήγασος, είναι διαγωνιστικό, έχει κατηγορίες και μικρού μήκους και μεγάλου μήκους. Και ντοκιματέρ κάποια φορά, άμα είναι θεματική, γιατί μία από τις θεματικές είναι κατηγορία για αρχαιότητα. Επίσης, κατηγορία ταινίες που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι, γιατί φέτος που ήμασταν και εμείς κοντά σας, είδαμε πολλές κατηγορίες και πολλές έτσι ταξινομήσεις και πολλά βραβεία μάλλον να υπάρχουν, δηλαδή αναθεματική. Ναι. 20 νομίζω ήταν. Ήταν 20 βραβεία και επειδή υπάρχουν και μικρού μήκους και μεγάλου μήκους ταινίες, οπότε έχουμε και καλύτερη σκηνοθεσία και εδώ και 2 χρόνια δίνουμε και σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη, μουσική, όλες, κοινού βεβαίως, σκηνικά. Μάλιστα. Καλύτερη ελληνική ταινία, μικρού μήκους, που ήταν η θεραπεία τιμής. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για την αναφορά. Του κύριου Μιχαήλ Μαυρομούστακου, βέβαια. Ναι. Για μένα 3 χιλιάρικα. Μαύρα, εννοείται. Τα λεφτά με έχουν αξία. Θέλω να δω το όνομά μου πρώτο στη λίστα. Με τη θεραπεία μας θα σώσουμε πολύ κόσμο. Έμαθα πως υπάρχει κι άλλος γιατρός στην ομάδα. Τον λένε Στέφανο Πολυζωήδη. Αυτός βοηθάει στον ασφάλιστος. Δεν θέλω να πεθάνω. Έχετε καταντήσει μια αδική επιχείρηση! Πήγε αυτή η φωνή που φωνάζει. Πίσω και σας φάγαμε, καριόλιδες, που νομίζετε ότι μπορείτε να μας κάνετε πιόνια με τα λεφτά σας. Θεραπεία τιμής, του Μιχαήλ Μαυρομούστακου.
Ναι, είπαμε και να ήταν η πρώτη φορά συμμετέχουμε που φέτος, ναι. δίναμε έτσι, γιατί είχαμε ωραίες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, οπότε θέλαμε να δώσουμε, δεν ξέραμε τι να πρωτοκάνουμε, ποιο να Για να πω το πρωτοδιαλέξουμε. διαλέξετε. Ναι. Είχαμε και από την Κύπρο συμμετοχές και από την Ελλάδα Και από αξιόλογες άλλες ταινίες. χώρες, νομίζω, είχατε. Είναι διεθνές φεστιβάλ το Ποιες χώρες ήταν που Γέφυρος. πήραν μέρος? Τώρα απ' έξω δεν τις θυμάμαι ακριβώς, αλλά παίρνουμε αιτήσεις από 90 χώρες. Νομίζω ήταν πολλές ευρωπαϊκές από όσο Ναι. θυμάμαι. Ήταν Κίνα, ήταν Φινλανδία, Χονγκ, Δανία. Καναδά, Ναι. Αμερική, Ιταλία, Ισπανία. Ισπανία. Ναι, Έτσι βέβαια. θυμάμαι, ναι. Ήρθαν και οι Ισπανοί τελευταία στιγμή που βραβεύτηκαν στην κατηγορία μεγάλου μήκους. Ποιες ήταν αυτές που διακρίθηκαν φέτος? Ήταν οι αναμενόμενες ή ήταν outsiders που διακρίθηκαν? Συνήθως, εμείς αυτό που οι επιλογές που κάνουμε στις ταινίες που δεχόμαστε και είναι και η φιλοσοφία του φεστιβάλ και το βραβείο που δίνουμε ο Πήγασος, είναι να αναδεικνύονται σκηνοθέτες οι οποίοι θα έχουν μια πορεία στο καλλιτεχνικό κινηματογραφικό στερέωμα. Αυτό και η μυθολογία ήταν ο Πήγασος. Ήταν το άλογο των ουσών, το οποίο το είπευαν οι ποιητές και πηγαίνανε στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Φέτος, την πέμπτη χρονιά, στην πέμπτη διοργάνωση, για πρώτη φορά προκρίθηκε και βραβεύτηκε με το Χρυσό Πήγασο ελληνική ταινία μεγάλου μήκους. Έτυχε και ήταν πρωτεφανιζόμενος ο σκηνοθέτης, ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, και η ταινία ήταν ο κοινός παρονομαστής. Βλέπω ότι ο καθένας από εσάς ξοδεύει περισσότερο καιρό και σκέψη για να καταρρύψει τις θεωρίες των άλλων από ότι ξοδεύει για να καλοσκεφτεί τις δικές του θεωρίες. Όλα. Γιώ μας, δεν τις γλιτώσουμε σαν αγκαλιές, πρέπει να φύγουμε από εδώ μέσα, ειλικρινά στο λέω. Δεν συνηγορώ να πούμε και κάτι. Όλοι έχουμε πληγώσει από γυναίκες. Ε? Και έχουμε πληγώσει. Έτσι μπαίνετε μέσα σε ένα φαύλο κύκλο. Πρόσωπο που είναι. Γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα. Ε? Για να τη γνωρίσω. Τι να το κάνω, ρε, άμα με θάψω στα 80 και εγώ πεθάνω από τα 30. Ω, αποχωρήστε. Ναι, πράγματι, ήταν πολύ ωραία χτενισμένη. Ο κοινός παρονομαστής, ένας είναι, παιδιά. Σκέψου το. Μετά από ό,τι ξέρουμε, πήγε και στη Νέα Υόρκη, συγκεκριμένη ταινία. Είχε προβληθεί πιο πριν, είχε συμμετείχει και στο Φεστιβάλ της Κύπρου και πήρε μόνο βραβείο σκηνοθεσίας. Να δούμε αποσπάσματα και σε βίντεο που ακολουθεί από το φετινό φεστιβάλ, τόσο ή άλλως έχουμε. Ωραία. Να ρωτήσω έτσι γενικά για το θεσμό αυτό. Πρόκειται να επαναληφθεί αναδιετία του χρόνου ή έχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, ας πούμε, που θα γίνεται ή... Ωραία ερώτηση αυτή και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είπατε διετία. Μπορεί να είναι και τετραετία, δεν ξέρω, λέω. Okay. Την πρώτη χρονιά έγινε με το σκεπτικό να γίνεται κάθε χρόνο. Ένα φεστιβάλ, νομίζω, και με διαγωνιστικό χαρακτήρα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Ξεκινήσαμε το 2008, αλλά ήταν σε συνεργασία με το Δήμο Κορίνθου και το Πνευματικό Κέντρο. Μετά, το 2009 και το 2010, περιμέναμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, αλλά γινόντουσαν εκλογές. Γινόντουσαν ήταν οι βουλευτικές και μετά ήταν οι δημοτικές. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, αναβαλόταν το φεστιβάλ. Και μάλιστα, το 2009, είχαμε κλείσει να έρθει και ο Κέβιν Κόσνερ. Για να κάνει και το άνοιγμα του φεστιβάλ μαζί με το συγκρότημά του, τους Modern West. Και 4 Σεπτεμβρίου, ενώ το φεστιβάλ ήταν να γίνει πάλι Οκτώβριο, όπως και την πρώτη χρονιά, θυμάμαι ήταν 14 Οκτωβρίου, και είχαμε υπογράψει και όλα τα συμβόλαια και με τον καλλιτέχνη, μας παίρνουν τηλέφωνο στις 6 και μας λένε, ξέρεις, αναβάλλετε το φεστιβάλ, γιατί έχουμε εκλογές βουλευτικές. Αλλά ήταν τέτοιες οι δεσμεύσεις που είχαμε, οπότε η συναυλία έγινε, αλλά δεν έγινε στην Κόρυφα, έγινε στο Μπάντμικτον. Και λοιπόν, οπότε μετά από το 8, η επόμενη διοργάνωση ήταν το 11. Και κάθε χρόνο συνεχίζεται. Ναι, θα είναι ετήσιο το φεστιβάλ. Βέβαια, ο τίτλος είναι Γέφυρες, γιατί είναι γέφυρες πολιτισμικές. Έχουμε, εκτός από ταινίες, προβολές ταινιών, γίνονται και εργαστήρια, γίνονται και μουσικές εκδηλώσεις. Φέτος γίνανε και αθλητικές εκδηλώσεις. Ναι, πάθος και ενέργεια. Και ενέργεια, ναι. Ήταν μια ιδέα που είχαμε, σύζευξη αρχαιολογικών χώρων, σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, που έχει Κορινθία, όπως είναι το Ηραίον, ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου,
και φυσικά τα ίσθυμια, η αρχαία Κόρινθος, οπότε η ιδέα ήταν αυτή, να γίνει ένας μαραθώνιος που να ενώνει αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Όμως για πρώτη χρονιά έγινε μικρότερος ο αγώνας, ήταν ημιμαραθώνιος. Τρέξαμε από τις αρχαίες θέρμες, από τις ιαματικές πηγές Λουτρακίου μέχρι το ναό της Ήρας στο Ηραίον. Η 5 Οκτωβρίου έγινε ο αγώνας, ήταν ο πρώτος ημιμαραθώνιος άθλος και ενέργεια, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Παρόλο που έγινε έτσι σε εθελοντική βάση και με πολύ χαρά και χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη πείρα στην διοργάνωση. Ένας από τους συντελεστές ήταν και ο Ρηβατικός Σύλλογος, να το πούμε αυτό, Λουτρακίου, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ. Και οι σύλλογοι της Περαχώρας, Λουτρακίου Περαχώρας, όπου συμμετείχαν εθελοντικά στη διοργάνωση. Και είχαμε 220 συμμετοχές, τρέξαν 160 αθλητές για πρώτη χρονιά και χωρίς διαφήμιση, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Πολύ σημαντικό αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, ότι πρόκειται για μια εθελοντική προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνω οι πόροι δεν προέρχονται από κάπου αλλού, παρά από χορηγίες ίσως. Από χορηγίες και από εθελοντική εργασία, όπως και το φεστιβάλ. Δηλαδή, εντάξει, ξεκίνησε με την βοήθεια του Δήμου, αλλά συνεχίζεται ανεξάρτητα. Με χορηγίες σε είδος και όλους εμάς, που τους επαγγελματίες, που θέλουμε να κάνουμε αυτό το θεσμό να διονυστεί, να συνεχίσει. Γιατί θέλουμε να δίνουμε ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες ή σε καλλιτέχνες που δεν είχαν τύχει σε άλλα φεστιβάλ, να έρθουν και να δείξουν την ταινία τους στην Κόρινθο. Και είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και από το εξωτερικό. Πέρυσι ήταν η Ινδική ταινία πάλι πρώτη φορά που βραβεύτηκε. Ναι, και γερμανική ταινία έχει βραβευτεί. Η Κριτική Επιτροπή, θέλω να πω, ότι είναι ο στόχος μας, είναι έτσι, με διεθνείς διακρίσεις. Οπότε, επειδή το βραβείο δεν είναι και χρηματικό, ο Χρυσός Πήγασος, εντάξει, παίρνει το αγαλματάκι, την πλακέτα, με αυτό το συμβολικό σκοπό, όμως επειδή δεν είναι χρηματικό, θέλουμε να είναι πολύ αξιοκρατικό. Δηλαδή και αυτοί που το διαλέγουν, επιλέγουν αυτή την ταινία να πάρει τις συγκεκριμένες διακρίσεις, να έχει μία βάση, ένα κύρος. Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από κάποια μέλη τα οποία κάθε ιδιότητα χρόνο έχουν. Είναι διαφορετική. Mm-hmm. Την πρώτη χρονιά ήταν η Κοριάνκα Κίλσερ, είναι ηθοποιός του Τέρενς Μάλεκ, η Ποκαχόντα, ήταν η Άννα Μαρία Μαρίνκα και αυτή η ηθοποιός. Ρουμάνα, η ταινία της είχε βραβευτεί το 8 στις Κάνες, είχε πάρει το Χρυσοφίνακα 4 μήνες, 3 εβδομάδες, 2 μέρες. Ήταν ο Αρχιμίδης ο Ζερβός, ο Διονύσης, παραγωγός και σκηνοθέτης από το Χόλιγουντ. Ήταν ο Φώτης ο Μίτσης, ο διευθυντής φωτογραφίας. Ήταν ο Κώστας Ανδρόπουλος, ο διευθυντής της Fox στα Βαλκάνια. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν διακρίσεις. Πολύ μεγάλη σχέση και μεγάλο βάθος. Ναι, και εκτός Ελλάδας, όχι μόνο Ελλάδα. Ξεκίνησα από το 8, γιατί αυτή ήταν η βάση μας. Φέτος όμως τα δυσκολέψαμε τα πράγματα για μας, για τους διοργανωτές. Βάλαμε 3 κριτικές επιτροπές. Είχαμε μία διεθνή κριτική επιτροπή που είχε πάλι παραγωγό, σκηνοθέτη και κριτικό κινηματογράφου, οι οποίοι δεν είχαμε τους πόρους δυστυχώς να τους καλέσουμε και δεν ήταν στο φεστιβάλ. Στείλαμε τις ταινίες στο εξωτερικό. Είχαμε κριτική επιτροπή ανεξάρτητη, που ήταν από Έλληνες, οι οποίοι κάποιοι ήρθαν, κάποιοι δεν ήρθαν, ήταν στην Αθήνα, πάλι στείλαμε τις ταινίες. Και είχαμε και μια κριτική επιτροπή μέσα στον κινηματογράφο που έβλεπε τις ταινίες. Οπότε μέχρι τελευταία, αυτό τύχει ως αποτέλεσμα. Μέχρι τελευταία στιγμή να μην έχουμε τα αποτελέσματα. Κατάλαβα. Και τρέχει αυτό. Δεν μπορούσαμε και να ειδοποιήσουμε και εγκαίρως. Δηλαδή 3 μέρες πριν, 4 μέρες πριν, τους καλλιτέχνες που πρόκειται να διακριθούν. Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο, κάπως εύκολο να γίνεται αυτό το φεστιβάλ Γέφυρες στην Ελλάδα, διότι ως διοργανωτές έχουμε και την εμπειρία του φεστιβάλ στην Κύπρο. Ήθελα να μιλήσω και εγώ για την Κύπρο, να μας πείτε και τις σχέσεις με την Κύπρο και να κλείσουμε με αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει μια ομπρέλα καλλιτεχνική, CineArt. Και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα network, ένα δίκτυο
από φεστιβάλ, εκδηλώσεις, συνεργασίες, παύλα συνεργασίες, παύλα εκδηλώσεις. Λοιπόν, ξεκίνησε το 2006 στην Κύπρο, είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Αυτό είναι μόνο για πρωτεφανιζόμενους σκηνοθέτες, δηλαδή με τη μεγάλη τους ταινία, πρώτη τους μεγάλη ταινία μήκους. Το βραβείο είναι η Χρυσή Αφροδίτη, ένα πολύ ωραίο γλυπτό το οποίο το έχει φιλοτεχνήσει ο Παύλος ο Κουγιουμτζής. Και είμαστε και το πρώτο φεστιβάλ διεθνώς που έχει κατηγορία πρώτη ταινία μικρού μήκους. Και είναι φυσικά διεθνές, αλλά επειδή έχουμε σχέση και είμαστε πολύ κοντά με την Ελλάδα, δίνεται και ένα ειδικό βραβείο σε ελληνική ταινία μικρού μήκους. Κλακέτα πρώτη λέγεται αυτό. Ωραία, ωραία. Ναι. Οπότε αυτή είναι, το σκεπτικό είναι να δίνουμε εκεί στην Κύπρο στους καινούριους δημιουργούς την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, πάλι με Διεθνή Κριτική Επιτροπή και μετά, μεγαλώνοντας, επειδή δεν ξέρω, κάτι τους αρέσει, έχουν τη δεύτερη ταινία, την τρίτη ταινία, μας την ξαναστέλνουν. Και έρχονται μετά στην Ελλάδα και στις γέφυρες. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μάθαμε και νομίζω και το κοινό θα μάθει, γιατί φαντάζομαι δεν τα γνώριζε όλα αυτά, γιατί για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που γίνεται και από την Κύπρο και από την Ελλάδα και από εσάς προσωπικά εννοείται αυτό. Και από τους εθελοντές όλους που βοηθάνε. Και να στηρίξουμε και τα νέα ταλέντα λοιπόν που θα έρθουν στη συνέχεια. Να είστε καλά. Και να πούμε και ότι όλοι οι υπόλοιποι δημιουργοί που θέλουν, οι καινούργοι, να δείξουν τις δουλειές τους, βεβαίως και να έρθουν και του χρόνου πάλι ή του παραχρόνου μαζί σας. Πάντως να επικοινωνήσουν με κάποιο τρόπο. Όλοι μαζί, όχι μαζί σας, μαζί μας. Μαζί μας, με όλους. Λοιπόν, okay. Ναι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή και τη διαφορά. Έτσι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας και καλή συνέχεια στους στόχους σας και σε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε και εμείς. Υγεία και δημιουργία. Έτσι.